Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω τους υποψηφίους και τον κύριο Υπουργό. Κύριε Πρόεδρε, εμείς ως κόμμα, και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι για μας η δημόσια τηλεόραση είναι στοιχείο διαπραγμάτευτο για την δημοκρατία και για τον πλουραλισμό. Και εκείνο που πρέπει να ενδιαφέρει την Επιτροπή μας ως ένα κοινοβουλευτικό και πολιτικό θεσμό είναι ακριβώς ο πολιτικός πλουραλισμός που είναι κατοχυρωμένο στη διάταξη του άρθρου 15, παράγραφος 2 του Συντάγματος, που επιβάλλει αντικειμενική και επίσης όρης πληροφόρηση. Να μην αναλύσουμε τι σημαίνει αντικειμενική, νομίζω ότι θα το δεχτούμε όλοι θεωρητικά, όπως και επίσης όρης, που είναι ένας όρος συγγενής, όχι τόσο προς την αρχή της ισότητας, αλλά όσο προς την αρχή της μεταχείρισης. Αναλογική ισότητα δηλαδή. Πράγματι, η δημόσια τηλεόραση είναι και πολύπαθη, είναι και κάτι που πρέπει να μας κάνει επιρήφανος για τη χώρα μας, κυρίως για το πολιτιστικό της απόθεμα και για το αρχαιακό της υλικό που ίσως να είναι μοναδικό στον κόσμο. Πολιτική και δημοκρατία στις μέρες μας, κύριοι συνάδελφοι, είναι ταυτισμένες. Η λειτουργία της δημοκρατίας και η διαχείριση των δημόσιων συχνοτήτων, για το οποίο τόσο πολύ έχουμε μιλήσει τα τελευταία 5-6-7 χρόνια, είναι συνυφασμένες. Άρα, το τι δημοκρατία θέλουμε και το τι έχουμε έχει να κάνει με το τι μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως το ραδιοτηλεοπτικό δημόσιο φορέα θέλουμε και τι έχουμε. Πράγματι, η αντικειμενική, η πολυφωνική πληροφόρηση σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας και του σεβασμού αλλά και της ελεύθερης διακίνησης των ιδιών σε μια πλουραλιστική δημοκρατία είναι το ζητούμενο. Ποτέ δεν ήταν κατακτημένο, είναι γεγονός. Όμως, κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας και τον κύριο Υπουργό για αποκατάσταση εμπιστοσύνης και ανεξαρτησίας που είναι επιδίωξη, το εισηγείται ο ίδιος βέβαια, εγώ θα ήθελα να κάνω, να διατυπώσω μια ένσταση καταρχήν θεωρητικού αλλά και πρακτικού χαρακτήρα. Στα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον οι τελευταίες επιλογές που έκανε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μετά τις προτάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, κανένα μέλος διευθύνοντος συμβούλου ή Προέδρου, κανένα, δεν ήταν κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας. Κ. Λεοντής, κ. Κωστόπουλος, κ. Τσακνής. Κανένας. Ο Δρόσος. Κανένας κομματικό στέλεχος. Σήμερα έρχονται και προτείνεται για τις θέσεις του και τα τέσσερα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέω ότι δεν μπορεί ένα κομματικό στέλεχος να καταλάβει μια δημόσια θέση, αλλά διασκεδάζεται πάρα πολύ την έννοια της την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την δεδομένη που αυτό που όλοι αξιώνουμε την ανεξαρτησία της. Πώς θα είναι ανεξαρτησία όταν ο ένας υποψήφιος ήταν σε ανταγωνιστικό της ΕΡΤ, υπηρετούσε συμφέροντα ιδιωτικού χαρακτήρα. Και καλά έκανε, δεν είναι αυτή η δουλειά του. Αλλά για τη θέση ενός δημόσιου, όπως τον αποκάλεσε ο κύριος Υπουργός, ραδιοτηλεοπτικού φορέα, θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και πολύ προσεκτικοί του τι επιλέγουμε. Επίσης, εδώ κάνω μια παρατήρηση, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω τι είναι απόρριτο για τη θεσμό διαφάνεια, ούτε πόσοι ή ποιοι ήταν υποψήφοι στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Και αυτό που λέτε, αλλά όταν δείτε το φάκελο, δεν νομίζω ότι είναι μια θέση που αξίζει και αρμόζει στην Επιτροπή μας. Θα πρέπει να μας το πείτε στην εισήγησή σας, στις ερωτήσεις σας. Πόσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον και ποιοι. Διότι, αν ξέρουμε το πόσοι και το ποιοι, και τα ξέρουμε και την ποιότητά του και το δημόσια, που έχουν αποσχολή στη δημόσια σφαίρα, θα αξιολογήσουμε και του πανόντες υποψηφίους. Διότι έτσι να μου λέτε ότι δεν ξέρω ή κάποιοι ποιοι να πάνε να το δούμε μετά την επιλογή των τεσσάρων σε ένα φάκελο, δεν αξιολογείται ως ένα στοιχείο για την κρίση μας. Απλώς το επισημαίνω. Κύριε Πρόεδρε και κύριε συνάδελφοι, ξέρετε ότι η τηλεόραση είναι και συνήθεια. Είναι ένα καθημερινό ραντεβού με το κοινό, το οποίο για να αισθάνεται ότι πρέπει να ανανεώνεται διαρκώς, όπως το είπε και ο κ. Ζούλας, και συμφωνώ απολύτως, να ανανεώνεται χρειάζεται υπάρκεια, επαρκής πόρος, υποδομές, εμπλουτισμένο πρόγραμμα, τεχνολογικές καινοτομίες και διεθνείς συνεργασίες. Όμως, επειδή ο κ. Τραγάκης θέλησε να κάνει και μια παρεθεντολογία, θα αναφέρω ότι αν υπάρχει κάτι μαύρο στο παρελθόν της ελληνικής πολιτείας και της ΕΡΤ, είναι το μαύρο του 2013, το οποίο στέρισε σημαντικότατους πόρους στην ΕΡΤ από τον αποκλεισμό της στους ομογενείς Καναδά, Αυστραλία και Αμερική, όπου είχαμε 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο ίσπραξη από τη μετάδοση του σήματος εκεί στους ομογενείς μας. Επίσης, αντίστροφα θα έλεγα, το θετικότερο από όλα είναι η απεμπλοκή πλέον της ΕΡΤ από την κυδαιμονία και την πατρονία της DGA, με το αυτόνομο και τον εξάρτητο πλέον ρόλο της και το δικό της πλέον δική της μετάδοση του σήματος των συγνωτήτων της. Και αυτό, φανταστείτε δε κύριε συναδελφοί, ότι έγινε εξοικονόμηση μέσα σε ένα χρόνο της δαπάνης που καταβάλλονταν για τη μίσθωση
από την DJ. 1,6 περίπου εκατομμύρια το χρόνο. Και αυτό πλέον το έχει δώσει, έχει απαλλαγεί η ΕΡΤ και πλέον το επόμενο βήμα είναι η ολοκληρωμένη όλων των δομών της ΕΡΤ. Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, σε αυτό συμφωνούμε όλοι νομίζω και δεν έχετε καμία αντίρρηση. Η εποχή αυτό επιβάλλει. Κύριε Πρόεδρε, τελευταία δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες μία, και τελειώνω που είσαι σύντομα, ένα πόρισμα μιας έρευνας του Ινστιτούτου το Ρόιτερ της Οξφόρδης, όπου είπε ότι το λιγότερο λαϊκιστικό κανάλι στην Ευρώπη, όλων των κρατών μελών που είναι μέλη της EBU, είναι το κανάλι της ΕΡΤ, τα κανάλια της ΕΡΤ. Αντίστροφα, αναφέρει, θέλω να το αναφέρω το δημόσιο τώρα, αλλά ιδιωτικά κανάλια στην Ελλάδα είναι τα πιο λαϊκιστικά χαρακτήρα, κανάλια, και μάλιστα οι συνδρομητές και οι ακροατές, αυτό που αποδεικνύει την τηλεθέαση των κρατικών καναλιών, είναι το πιο μορφωμένο επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας, στρώμα της ελληνικής κοινωνίας, με μόρφωση, με συγκρότηση, με δημοκρατικό αίσθημα κλπ. Είναι η τελευταία δημοσίευση το Reuters, το Ινστιτούτο της Οξφόρδης. Απλά το αναφέρω να δείτε το μαύρο από μια μεριά που είναι στοιχειώνει το πολύπαθο της ΕΡΤ και συνέπειες τους πληρώνει μέχρι σήμερα η ΕΡΤ ακόμα, και από την άλλη μεριά ότι πράγματι η ΕΡΤ μπορεί να έχει αυτό το απόθεμα και της τεχνολογικής υπεροχής, ένα απόθεμα τεχνολογικού χαρακτήρα, που αν το αξιοποιήσει θετικά νομίζω θα έχει προωθητικό χαρακτήρα, και κυρίως έχει μικρή βέβαια τηλεθέαση, αν και έχουμε μια αυξητική τάση τελευταίους μήνες, 8 μήνες, το κοινό του είναι πολύ υψηλού μορφωτικού και κοινωνικού επίπεδου. Και αυτό ας αξιοποιηθεί από τους νέους διοικητές της. Κύριε Ποδέμι, ερωτήσεις λοιπόν στον κύριο Υπουργό. Τι θα λέγατε, κύριε Υπουργέ, εάν η επιλογή από εδώ και πέρα, με μια τολμηρή πρόταση, κάναμε όλοι να συμφωνήσουμε, η επιλογή πλέον των στελεχών της ΕΡΤ θα γίνεται όπως γίνεται, ας πούμε, από μια ανεξάρτητη αρχή, όχι των συνταγματικά προβλεπόμενων, με μια ανεξάρτητη αρχή, με μια πλειοψηφία 4-5 ή 3-5? Μία ερώτηση αυτή. Δεύτερη ερώτηση. Το Υπουργείο σας, εσείς ως αρμόδιος υπουργός, τα βλέπατε θετικά μία συνέχιση συγκρότησης όλων των καναλιών, ΕΤΕΝΑ, 2, ΕΤΡΙΑ, ΕΡΤΑ ΣΠΟΡΤ, σε επίπεδο θεματικής βάσης, και είναι ερώτηση για όλους. Σε θεματική βάση αυστηρή. Το ΕΡΤΑ 1 θα είναι ενημερωτικό, ΕΡΤΑ 2 θα είναι πολιτιστικό, δεν ξέρω τι. Αυτό, να είναι σε θεματική βάση. Αν το διάγεστε θετικός, γιατί ξέρω γιατί το ρωτάω. Γιατί σημαίνει τελευταία... Στο πόρισμα του στρατηγικού σχεδιασμού της στρατηγικής 19-23 της Grand Thornton το αναφέρει ρητά αυτό, ότι είναι ένα θετικό πράγμα και πρέπει να γίνει. Μαζί με την ψηφιακά βέβαια μετάβαση, μαζί με την πρόσθεση. Δεύτερον, κύριε Ζούλα, βλέπετε ότι έχει ανάγκη προσλήψεων συγκεκριμένων και στοχευμένων και σε ποια θέματα, σε ποια επίπεδα, σε ποιες δομές? Τρίτον, τι σκέπτεστε για τον όπως είπα από την αρχή εκπροημίου, για τον πολιτικό πλουραλισμό, όταν σήμερα μετά τις εκλογές 7-7 Ιουλίου η αναφορά στο πρόσωπο του αρχηγού της αρχιτεκτονικής αντιπολίτευσης είναι 9ο και 10ο θέμα, αφού είναι η αναφορά στον Πρωθυπουργό, στην κυβέρνηση και σε όλα τα υπουργεία, 9ο ή 10ο θέματα αναφορά στον αρχηγό της αρχιτεκτονικής αντιπολίτευσης? Αυτό είναι αντικειμενική και επίσης όρης ενημέρωση και πλουραλισμός? Τι θέση έχετε από αυτό? Και ένα τελευταίο ερώτημα. Η Grand Thornton σας προτείνει στην ΕΡΤ την άμεση αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ συνολικά και κυρίως τη μεταφορά των δομών όλης της ΕΤ3 στο ιδιόκτητο, έχει ένα ιδιόκτητο ακίνητο, δεν ξέρω πού είναι, στη Μηχανιώνα, που αυτό συνεπάγεται ως υποερώτημα. Συμφωνείτε στη διατήρηση της ΕΡΤ ως ενός τμήματος τέτοιου καναλιού ανεξάρτητου στα πλαίσια της συνολικής ΕΡΤ?